Φίλες και φίλοι του Heavy Metal, σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμα επεισόδιο της Μεταλλικής Αντιγνώσης, προσφορά του μεταλλουργίου Metal Web Radio Webzin. Θα έλεγα ότι δεν είναι ένα ακόμα επεισόδιο, αλλά το τελευταίο επεισόδιο από έναν κύκλο 22 επεισοδίων που λαμβάνει τέλος σήμερα με το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στους πρωτοπόρους της ελληνικής Heavy Metal σκηνής. Βασικά είμαι λίγο τυχερός. Η μητέρα μου δούλευε, οπότε έλειπε όλη μέρα από το σπίτι. Η αδερφή μου ήταν ήδη παντρεμένη, μεγάλωνε παιδιά. Οπότε μόνο στο σπίτι και έκανα ό,τι ήθελα πραγματικά. Όταν γνώρισα το δάσκαλο και το πήρα πιο σοβαρά το θέμα κιθάρας, μπάντας, η μάνα μου έκλαιγε. Και μάλιστα με την αδερφή μου, την ώρα που κοιμόμουν, πήγαν να μου κόσουν τα μαλλιά. Σου λέει, δεν πάει αυτό το πράγμα, δεν γίνεται τώρα. Εννοείται, ξέρεις, είμαστε και φτωχή οικογένεια προσφύγων, κάποιος έπρεπε να δουλέψει, παρόλα αυτά δούλευε κατά καιρούς, δεν λέω, αλλά δεν γινόταν, δηλαδή με κέρδισε αυθόρμητα, δεν μπορώ να το περιγράψω στο συνέστημα, αλλά ξέρω ότι η μάνα μου ήταν αντίθετη με το γεγονός, δηλαδή μπινιλίκια συνέχεια. Εγώ λίγο πιο τυχερός. Αν και στην αρχή υπήρχε η συνηθισμένη γκρίνια, τι είναι αυτό, πώς αυτό, γιατί αυτό, όλα αυτά. Μετά από κάποια στιγμή, λίγο το συνειδητοποίησανε ότι ήθελα να ασχοληθώ μόνο με μουσική και με βοηθήσανε. Να φανταστείτε, στην πρώτη συναυλία είχαμε κάνει σαν Λίζαρ. Η πρώτη μου συναυλία ήταν αυτή. Με το Βάμπι. Ο πατέρας μου με το φορτηγό του μας κουβαλούσε τα μηχανήματα. Εντάξει. και μετά... Και εγώ τυχερός ήμουνα. Με την έννοια του ότι η μάνα μου με έστελνε συνεχώς για δουλειά, του στυλ δεν θα βρεις μια κανονική δουλειά να δουλέψεις. Δεν δούλευα συνέχεια, δούλευα περιστασιακά και αυτό επειδή χρειαζόμουν κάποια μηχανήματα ή χρειαζόμουν να κάνω μικρόφωνα, κάνα τέτοιο ας πούμε, που ποτέ δεν πήρα δηλαδή στην ουσία, γιατί ήταν ακριβά τα μικρόφωνα τότε. Αλλά στην αρχή ήταν αντίθετη με οτιδήποτε έκανα και με τη μουσική και με το ότι κοιμάμαι αργά και ότι το πρωί πρέπει να σηκώνεσαι να πας στη δουλειά και κάνε κάτι για τη ζωή σου. Εγώ ήξερα τι ήταν αυτό που ήθελα να κάνω στη ζωή μου και αυτό έκανα δηλαδή. Στο τέλος όμως το πήρε απόφαση, σε βοηθούσε μετά, της είπα άσε μου κάποιο διάστημα να δω τι θα κάνω και αν μπορέσω έχει καλώς, μετά θα σταματήσω, έχεις το λόγο μου. Αλλά με βοήθησε σε οτιδήποτε είχα αποφασίσει από εκεί και μετά.
η πρώτη ηχογράφηση. Αν θυμάμαι καλά, είμαστε με τον Σάρισα στα Foster Studios, που ο ήχος ήταν σαν να πετάνε 17.000 μέλισσες. Ούτε τις τόσο τίποτα, ένα πράγμα. Γράψαμε 4 κομμάτια και μετά πήγαμε σε έναν τύπο στη Σταυρούπολη για καλύτερο στούντιο, σε έναν Νίκο, ο οποίος ήταν 2 αριστερά χέρια, 2 αριστερά πόδια. Εκεί ήταν 1 δισεκατομμύριο μήκες. Πιο πολύ. Αλλά η πρώτη σοβαρή ηχογράφηση, είμαι πάρα πολύ τυχερός, που γνώρισα χάρη στον δάσκαλο βέβαια, τον Παντελή Δελιανίδη, στα Rock Studios. Είναι το γνωστό το demo το Σάρες το 1987. Το συνέστημα δεν περιγράφεται. Είναι λες και ήμουνα ο. Τι να σε πω τώρα, ο Ακύρα Τακασάκη, ο Μάμψε την ίδια φάση, ο Μπρους Ντίκισον. Δεν περιγράφονται αυτά. Ειλικρινά. Πόσο ήμουν, 18 χρονών στην ΕΡΤ εδώ πέρα, στην ΕΡΤ 3. Ήταν κάτι φίλοι μου φοιτητές και ήθελαν να ηχογραφήσουμε 3 τραγούδια, ο καθένας από ένα δικό του, για μια φοιτητική εκπομπή τότε. Και εγώ έπαιξα ένα δικό μου, ήταν έτσι country blues. Είχα πάρει και καλές κριτικές, με αγγλικό στίχο. Και μετά η επόμενη ήταν στο στούντιο του Παναγιώτη του Παπαχατζή, εκεί πέρα σαν μπάντα, σαν... Εκεί γράψατε τον North Cameron, δεν είναι? Ναι, όχι, τον demo. Τον demo. Το North Cameron το γράψαμε στην Αθήνα. Θα το πω. Το οποίο ακούγεται μακράν καλύτερα από το άλλο. Ναι, ναι, ναι. Τον demo. Αυτά. Δεν μπορώ να πω επίσημη ηχογράφηση ή ανεπίσημες. Εμείς όταν κάναμε πρόβες βασικά με τους Βαβέλ, γράφαμε την κάθε μας πρόβα. Για να δω τι λάθη γινόντουσαν, εγώ για τον εαυτό μου δηλαδή. Γράφαμε την κάθε πρόβα, είχαμε τον εξοπλισμό και το κάναμε. Γι' αυτό και έχουμε πάρα πολύ υλικό από πρόβες. Στην Αθήνα ήταν η πρώτη ηχογράφηση που κάναμε, στο Micro H. Έτσι λεγόταν το στούντιο τότε. Ήταν ένα στούντιο που συνεργαζόταν με την FM και εκεί άκουσα για πρώτη φορά πώς είναι ένα playback, ας πούμε, αυτό που μόλις είχες κάνει πριν από λίγο είχες γράψει. Ήταν θαυμάσια όλα τότε, έξοχα, γιατί δεν μπορούσα να έχω μέτρο σύγκρισης παρά μόνον αυτό του ότι ακούγαμε εκείνη την εποχή μέσα στο Micro 8, το οποίο ήταν θαυμάσια όλα. Στο τελικό μίξ έγινε το άστα να πάνε, να πούμε. Είναι αλήθεια ότι κόπηκε και η ταινία και την κολλήσατε με μισιλοτέιπ. Όχι μισιλοτέιπ, την κολλήσαν αυτοί. Εντάξει, ελληνική σκηνή. Ah!
κακή κατάσταση. Πάλι εκεί, όταν γράφαμε πάλι το δεύτερο δίσκο για το Wolf on the Hunt, εκεί μας είχαν πάρει στο τμήμα, είχαμε φάει ξύλο. Τι έχουμε τραβήξει σε αυτήν την ηχογράφηση του δεύτερου δίσκου, δεν το ξέρω. Ναι, ναι, είχαμε πάει. Το Wolf on the Hunt, επειδή μιλάει για λικανθρώπους, θέλαμε να βάλουμε ένα ουριαχτό λικανθρώπου στο αρχείο, οπότε έκανα wow. Λέει, γιατί δεν πάει αυτό, πάτε κάτι άλλο. Και πετάχτηκε ο Βαγγέλης ο Μπαλτός Χωρινός και λέει, εσύ, πάμε να νοικιάσουμε το ουριαχτό, την ταινία, το κρύφο, το The Howling. Και πήγαμε, μεσημέρι τώρα, έτσι, 4:30. Πήγαμε στο Άβε, ήταν ένα βιντεοκλαμπ ακριβώς πίσω από το. Το Ροξίδι. Όχι, όχι. Ακριβώς πίσω από το Χίλτον. Α, ακριβώς. Πάσα άλλη περιοχή. Και πήγαμε με το αυτοκίνητο του Κώστα. Ντράμα. Λοιπόν, ο οδηγός ο Κώστας, εγώ, ο Βαγγέλης. Και ο Χρήστος. Ο Χρήστος. Και παίρνουμε την κασέτα και με το πάμε να γυρίσουμε. Μου λέει ο Κώστας, δεν οδηγήσει, μου λέει δεν είμαι καλά. Τώρα λοιπόν το αυτοκίνητο και ξεκινάμε. Είχε ένα παλιό Fiat 125 Porsche και μαύρο, δεν το ξεχάσω. Εγώ δεν ξέρω, φοράω ένα σκισμένο μπλουζάκι που ρένει, ένα παντελόνι με τρύπες, σκουλάκια κάτι κόκαλα μέχρι εδώ κάτω, να κρέμονται. Και όπως βγαίνουμε στη Βασιλή Σοφίας και περνάμε την ρόδο του με το φανάρι, σταματάει μπροστά μας ένα γκαλάτσι σίγμα της ασφάλειας και άλλο ένα από πίσω. Και κατεβαίνουμε δύο μπάτσι, περάσατε με κόκκινο. Της ασφάλειας αυτή. Δεν ξέρω, στο ένα αυτοκίνητο μέσα ήταν διευθυντής της ασφάλειας. Όπως είδε τιμού, τα μούτρα μας και δεν το αρέσανε. Πέρασε με κόκκινο φανάρι, λέει την ρόδο του. Ωραία, δεν πέρασε τίποτα, ακολούθησε μας και μας πηγαίνουν στο τέταρτο. Το οποίο ήταν τώρα 300 μέτρα στις Σοκράτους, 300 μέτρα το στούντιο. Μπαίνουμε μέσα, λέει εδώ, λέει, θα, έλα λέει υπογράψω, κλείσω, λέει υπογραφείο, τάτσο. Πετάχτηκε ο Κώστας, λέει τι πράγματα να φτάσουν, θα κάνουμε κάτι πλάκος ασφαλιάρες. Τους μαζέψαν τον Βαγγέλη, τον Κώστα και τον Κρίσου πήραν στο κρατητήριο και μέναμε πάνω στο γραφείο του αξιωματικού υπηρεσίας και του λέει αυτός, τι να φτάρει φορά, λέω μου κάτσε με ένα έτσι, λέω να μου στο νούμερά τους, ποιος είσαι και πιάνε έτσι. Ακούμπησες απάνω μου και τέλε, μου σταγωλώ εγώ, τρεις αστυνομικοί και εγώ και παίζουμε για ένα τέταρτο μπουνιές. Και έχουμε κάνει γραφείο έτσι. Ευτυχώς ήρθε ο πατέρας, μου αφήσαν και πήραν ένα τηλέφωνο και ήρθε ο πατέρας μου και μας έβγαλε. Και φτάσαμε στο δικαστήριο για την κλίση. Φτάσαμε στο δικαστήριο για την κλίση. Εγώ αρνιόμουν να υπογράψω πίσω μου, πατέρα μου, υπογράψω, δεν την πληρώσω. Όχι, δεν υπογράφω τίποτα. Αφού δεν το μπορέσα να το πω, δεν το υπογράφω. Τάκη, θυμάσαι κάτι ανάλογο έτσι που να σου έχει μείνει από εκείνη την εποχή. Νομίζω το πιο χαρακτηριστικό και λίγο αστείο. Κάπου το 86. Πάμε να γράψουμε ένα πρώτο demo. Ήταν ένα στούντιο, δεν θυμάμαι καν πώς λέγεται. Είναι περίεργη αρρύθμιση. Τα ντράμες ήταν ανέβαινες κάτι σκάλες και ήταν ένα σαμπαλικόνι, ας πούμε έτσι. Μέρος, και οι υπόλοιποι γράφαν από κάτω. Ξεκινάω, γράψαμε κάτι. Αυτά τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, το καταλαβαίνω. Του λέει συνέστη με ο Κώστας, του λέει αυτόν που τα γράφω. Ο Ιχολήπτης, υποτίθεται. Φίλε του λέει, μην ακούγεται αυτό, δεν ακούγεται εκείνο. Του λέει, γυρίζει έτσι με μια. Κοίταξε να του λέει. Εγώ του λέει υδραυλικός είμαι. Αλλά έρχομαι να φάω κάνα μέρο κάμα. Κύριε φίλε, ούτε ανέκδοτο. Δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του, συγγνώμη. Αυτό ήταν το πιο κωμικό, τραγικό, ας το πούμε. Για το όσα σημαίνει την εποχή. Πάρα πολύ. Είχατε και εσείς πρόβλημα το μεσημέρι να μου λέξετε τη φόνα στην γειτόνια. Ακριβώς. Και εμείς το ίδιο. 2 με 5. Με το πιάνο που πέρναγε από την κοράλα. 2 και 1 κλείναν όλα. Σταματάγαν τα πάντα. Ναι, γιατί φόνα στην αστυνομία γειτόνια από μάτια. Θυμάμαι ότι πήγαμε να το ολοκληρώσουμε πρωτομαγιά εκείνη τη εποχή. Είχα πάει με τον Κώστα να κάτι φωνητικά να γράψουμε. Η παιδιά λέει ότι να το βάλω μέχρι τις 2, λέει, γιατί μετά δεν μας παίρνει, λέει, έχουμε πρόβλημα και αλλά αυτό είναι το κορυφαίο. Το είχα δώσει και στο Metal Hammer ένα κομμάτι από αυτό, κάποια στιγμή που έκανε μια συλλογή, ναι, demo από τις δεκαετίες του 80. Τα πιο χαρακτηριστικά είναι αυτά. Το άλμπουμ βέβαια που είναι μια άλλη ιστορία, μετά το κάναμε στον Κώστα τον Τουρνάτο, στον Νάνο Κυψέλη, ωραίο στούντιο κτλ. Εντάξει, με τα δεδομένα της εποχής, αυτά. Γιώργο, τι θυμάσαι από την πρώτη ηχογράφηση των Βάλ? Δεν θυμάται τίποτα. πήγαμε στο στούντιο του στρατηγού. Του Κώστα και πάνω στο διάολο τη μάνα. Να γράψουμε το νεκρόλογο. Έχει πάρει τηλέφωνο Μπαλτάς ο Βαγγέλης ο συγχωρεμένος. Είναι Πέμπτη και μου λέει μέχρι το Σάββατο θέλω να μου εισφέρει ηχογράφημα τραγούδι. Του λέω δεν πάει καλά. Μου λέει, μιλάω σοβαρά, μου λέει, έχουμε έλλειψη. Μου λέει, γιατί θα το κάνω διπλό το άλλο. Τον Κρίστα Τάξη. Τον Κρίστα Τάξη. Εκεί γράψαμε και εμείς το Κρίστα Τάξη. Πρέπει οπωσδήποτε, μου λέει, να βγάλεις ένα τραγούδι μέχρι το Σάββατο. Έχω πάρει εγώ τα παιδιά, τους λέω, πρέπει να πάμε να γράψουμε ένα τραγούδι και δεν έχω ακόμα τη σύνθεση. Και βγαίνει το Necrology μέσα σε διάρκεια 10 λεπτών. Δεν είχαμε κυμπορτίστα και τα έπαιξα εγώ τα
την αρχή, ας πούμε, ξέρω εγώ και αυτά. Είχαμε πει να ντύσουμε την αρχή επειδή ήταν λίγο σκοτεινή, ξέρω εγώ, με κάτι να λέει, να μιλάει κάποιος και αυτά. Και αποφασίζω να πάρω το βιβλίο της Σαλομονικής μαζί που είχε μία επίκληση και να πω την επίκληση στην αρχή. Τι πίνα. Ποιος μιλάει ρε μάλλον, θα πελάχω. Ποιος μιλάει ρε. Λοιπόν, γεια συνέχεια. Και την ώρα που αρχίζουμε και τη γράφουμε, αρχίζει ο σκύλος και ουρλιάζει απ' έξω. Και λέει ο Στρατηγούπουλος, μάγκα μου λέει, σταμάτα το τώρα, μου λέει, το κόψουμε, μου λέει, βάλουμε μόνο τη μισή, μου λέει, δεν αντέχει, λέει, το σκύλι να. Μαγκά σου. Δεν αντέχει το σκύλι να. I'm
Γιώργο, τι θυμάσαι από την πρώτη ηχογράφηση στο Ράστ? Τραγικό, παιδιά. Πήγαμε στα Δημήτρη Αγεράκη. Εντάξει, πρώτη φορά μπαίναμε σε στούντιο. Ο τύπος ήταν, εντάξει, ήξερε. Ναι. Ήξερε ο άνθρωπος. Αλλά ναι, ήξερε. Είχε μία 12 κανάλια, πόσο είχε, 16, 12, 12 κανάλια κονσόλα. Και πάω εγώ εκεί, να έχω γράψει πρώτη κιθάρα, να έχω γράψει δεύτερη κιθάρα, να έχω γράψει και να έχω πάει με το βιβλίο μου, έτσι, γιατί εγώ είχα βιβλίο, άνοιγα βιβλίο και όπου πήγαινα άνοιγα και έλεγα, ξεκινάμε. Σούτεμ χάε, λοιπόν, θέλω ένα κανάλι για μία κιθάρα, θέλω ένα κανάλι για δεύτερη κιθάρα. Τρελαινόντουσαν όλοι, έτσι ξέρεις. Όλα δομημένα, όλα. Πάω και εγώ με το βιβλιαράκι μου, έτσι είχα μάθει. Οργάνωση. Και μου λέει ο Γεράκης, έλα ρε φίλε μου, λέει. Το ροκ μου λέει δεν είναι, μου λέει τέτοιο, είναι. Άστα μου λέει αυτά. Τι άστα ρε μεγάλη. Εγώ εκεί με το βιβλίο. Τώρα θέλω ένα κανάλι εδώ, θέλω αυτό ήξερε γιατί τα λέει. Γιατί μόλι είδε πάνω, σου λέει, πέρα τι λέει αυτό. Θέλει 16 κανάλια, εγώ έχω 12. Εγώ δεν ήξερα. Δεν φτάνανε. Δεν φτάνανε. Επομένως, αρχίζει ο τύπος τώρα, αυτό εκεί, άστο αυτό θα το γράψουμε πιο μετά. Εντάξει, έχω όλη τη συνετία του Φερβαντήρη, ήταν και θηρίο έτσι. Κάθε τόσο μας διέκοπτε γιατί κατέβαινε και έδινε και τις παραδόσεις, α πούμε. Μισό λεπτό, παιδιά, λέει, έφυγε, τι κάνει. Πάει ο Μπεστέρ, κοιτάει κάτω, αλλά λέει, δίνει κάτι πράγματα, λέει, έρχονται, λέει, κάτι τύπη, λέει, ανοίγει την πόρτα, λέει, γιατί είναι κάτι πράγματα. Αυτό και να μου καταλάβει, μισό. Τι έκανε. Κάθε τόσο διέκοπτε νομό. Τι πάγε το κουδούνι, μισό λεπτό παιδιά. Κάτι έδωρε κάτω, έκανε τη δουλειά του, ξαναργότανε πάνω. Τέλος πάντων, τελειώνει το κομμάτι του, λέω. Πότε θα γράψουμε όλα αυτά που μου είπε, του λέω τα άλλα. Καλά ρε μου λέει να μου. Ρε του λέω, τι λες τώρα εδώ πέρα λείπουν τα σόλα του λέω από το σούτα μου. Τι λες τώρα ρε του λέω. Ποια σόλα. Ποια σόλα ρε μου λέει το κομμάτι, σπέρνει έτσι μου λέει. Τρίτος μου λέει. Είμαστε ωραίοι μου λέει, σπέρνει έτσι το κομμάτι. Κάτσε ρε μου λέει, έλα κάτσε, κάτσε, κάτσε. Κάθετε, κάτω. Εντάξει μου λέει, έχεις 9 δευτερόλεπτα. Τι λέει ρε μα. 9 δευτερόλεπτα του λέω. Τι να κάνω του λέω. 9 δευτερόλεπτα μου λέει, αυτά μένουν. Μου λέει, θα σε βάλω ανάμεσα μου λέει, σε αυτό εδώ και σε αυτό μου λέει, στον τραγουδιστή μου λέει, και θα το φτιάξω εγώ μετά. Εκεί κατάλαβα ότι την είχαμε κάτι στη βάρκα. Την κάτσαμε τη βάρκα. Ηλία. Τι θυμάσαι. Έτσι κάτι που σου είχε μείνει. Εγώ όμορφο, γιατί μου είχε να πάω να γράψω σε καλό στούντιο ναι. Και ήμουν σαν τον ηλίθιο, ξέρεις, μέσα έτσι. Σαν. Συνέχεια, ναι. Στηθείτε παιδιά, παίζουμε. Live. Κιθάρα, τύμπανα, μπάσα, όλοι παίζαμε live. Μονάχα τη φωνή γράψαμε διαφορετικά. Μάλιστα. Αλλά έβλεπε τον κόσμο γύρω. Καχώναμε και βλέπεις και το μάτι του αλλούνου που χωνόταν. Να. Το χοντρό γέλιο ήταν ότι έχουν περάσει φωνές μέσα. Έτσι. Γιατί όταν παίζαμε, μας έπιανε και μια τρέλα και φωνάζαμε κιόλας όταν παίζαμε. Και άκουγες τον άλλον, λέει, ποιος μαλάκας μιλάει, λέει. Τι γίνεται. Ο Κώστας, επειδή ήταν μέσα στο θόλο εκεί με τους καθρέφτες, γινότανε χαμός εκεί μέσα, όταν έκανε break και τέτοια, άκουγε μια φωνή ο πίσω, φωνάζω. Ποιο φωνάζει, ρε. Ήταν ωραία φάση όμω. Δηλαδή ήμουν τυχερό που το έζησε αυτό. Τυχερό. Αλλά κόκαλο. Τότε ήταν ούζο. Δηλαδή με φορτώσανε ένα 750 ούζο. Πήγαινε να ψήσω όλο τώρα. Τι να γράψω. Καταλάβες, έτσι είναι. Με το δόρυ τα έπαιρναν. Αλλά ήταν τρελά, δεν ήμασταν πιτσιρικάδες, ήταν αντέχαμε τα πάντα. Ξενύχτια, πιώματα, όλα. Τα περάσαμε. Αυτή ήταν η εικόνα που μου έχει μείνει ακόμα. Εκείνος ο χώρος, εκείνο η συνεργασία με τα παιδιά που τα βλέπες την ώρα που έπαιζες. Μεγάλη υπόθεση. Κατάλαβες. Μεγάλη υπόθεση. Μιχάλη. Εντάξει, σε μένα μου έχει μείνει. Γράφαμε το demo αυτό το κλασικό που είπε και δίσκος μετά στο 111 στο Αργύριο που συμβαίνει. Και σε κάποια φάση λοιπόν είναι ένα κομμάτι που λέγεται Φέγγι Σαλάτ. Και γράφαμε το δίσκο. Και κάνω ένα λεπτό, ένα σόλο μόνο κιθάρα και αυτό προέκυψε γιατί είχε φέρει ένα καινούργιο μηχάνημα με delay με αυτά και έπαιζα από ό,τι κολοπαιδιές μου ερχόταν στην κιθάρα και έκανε ο Αρνιώτης με τον Αργυρίο εκεί, αου, είπο, πω, 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 τα λέει. Τελειώνει λοιπόν αυτό το πράγμα και εμένα μου φαινόταν
λίγο ρε παιδί μου, τις μαζεύω όλους και λέω κάτσε να κάνουμε ένα αποδοτικό από πίσω περίεργο και αυτά, να το φτιάξουμε πιο μυσταγωγικό. Εν τω μεταξύ για το κόκαλο που λες, άσπρο τώρα. Δεν έχω να αρχίσω να σου πω, έως που δεν τελειώνει αυτό το πράγμα. Και αυτά που θυμάμαι η γυναίκα μου τα λέει, η φίλη μου. Κάποιος άλλος θα ήταν. Έτσι. Λοιπόν, αυτό. Και αρχίζουμε που λες από πίσω. Κάτι διάφορα τέτοια. Ήταν ο Λιοκαρίνη σε μια γωνία και έλεγε. Εκεί ακούστηκε και για πρώτη φορά. Αραβαγκάνικο. Αραβαγκάνικο και σωνικά και σωνικά καλά. Άμα ακούστηκε. Λοιπόν, έχει παίξει δύο κομμάτια ο Γιάννη στο δίσκο αυτό. Και σε κάποια φάση λοιπόν εκεί που μας έχει πάρει το όλο θέμα, ας πούμε, πετάει ο Λιοκαρίνη και λέει: Ωχ, ήρθε ο Σικοτάκια. Ποιο Σικοτάκια. Και κοιτάμε από το τζάμ, είναι ένας τύπος με μια περίεργη φάτσα και κάθεται και κοιτάει έτσι. Έχει χαζέψει ο άνθρωπος από αυτά που άκουγε. Τώρα μπορεί να μην είχε περίεργη φάτσα, εμάς να μας φαινόταν περίεργη. Κάναμε τουλάχιστον 2 με 3 ώρες για να κάνουμε 1 λεπτό. Αυτό που θέλαμε από τα γέλια, δεν μπορούσαμε να κρατηθούμε. Πώς λες μια μαλακία στην τάξη μέσα και είναι τελείως ηλίθιο και δεν μπορείς να συγκρατηθείς από τα γέλια, ένα πράγμα τέτοιο. Αξέχαστο. Just to leave.
Λοιπόν, το όνομα. Βασικά το παρασούκλι που κουβαλάω ήταν στην αρχή το πρώτο όνομα της μπάντας. Ήταν η πρώτη μπάντα που την ονομάσαμε Λίσα. Αυτός θα είπα άλλη. Λοιπόν, μετά συχνάζουμε σε ένα μαγαζί που βλέπω μια βιντεοκασέτα, το πρώτο φεστιβάλ στο Face to Face που οι κύριοι έχουν παίξει εκεί, μπράβο. Οπότε οι φίλοι μου λέγανε, άντε πάμε λέει στο Λίσα λέει, να κατεβούμε. Τώρα λοιπόν Λίσα μου κολλήσαν το παρασούκλι. Όταν έκανα όμως πρώτη μπάντα, τότε ήμασταν ένας συμμαθητές που τον Ορέστη τον Τόζη, μας έκανε μαθήματα ο Κωστής, λέει, λοιπόν, σας βρήκα όνομα, θα λέγεστε Σάρισα. Χαίστηκα επάνω μου. Εντάξει, είναι και η εποχή που γράφουν και το μυθόλογο σαν αυτό, όλο αυτό το ελληνικό, ξέρεις, Μέγας Αλέξανδρος τώρα, μάνο γρο***μάω τώρα, τέλος. Μέγας Αλέξανδρος, τέλος. Και έγινε Σάρισα. Ο Νονός. Αυτό δεν αδέχεται. Ωραία όμως. Ναι. Για πες. Το δικό μας το όνομα, όταν γράφαμε το demo από το North Coming, σκεφτόμουν για κάποιο όνομα. Έλεγα στην αρχή White Tower, κάτι που συμβολίζει τη Θεσσαλονίκη, Windflower, ένα άλλο όνομα. Και μετά λέω, επειδή το όνειρό μας ήταν να κατεβούμε κάτω στην Αθήνα, όχι σαν καριέρα, αλλά να κατεβούμε στην Αθήνα, επειδή τα πράγματα ήταν καλύτερα πάντα. Σκέφτηκα το North Wind, το οποίο συμβολίζει το βορρά, κάτι που έρχεται από το βορρά. Αυτό. Εσύ το πάλι νουνός εσύ. Ναι, παντού είναι. Για να ακούσουμε τον Παύλο. Με εμάς είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Είχαμε καθίσει καιρό και ψάχναμε όνομα. Στην αρχή ήμασταν 6 άτομα και δεν μπορούσαμε να βρούμε άκρη. Ούτε στις μουσικές, ούτε στα ακούσματα. Είχαμε διαφορές και δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε. Αυτό ήταν το πρόβλημά μας, ότι δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Και να το όνομα μπροστά μας έσκασε, Βαβέλ. Ασυνεννοησία πλήρης, το χάσαμε, το γλυκό όλα. Ωραίο. Πριν τις φωτογραφίες γινόταν στο σπίτι μου. Αυτό που δεν ξέρει πολλοί κόσμος είναι ότι έχω σπουδάσει κοληψία. Κοληψία και παραγωγή. Αυτή είναι η δουλειά μου. Αυτό έχω σπουδάσει. Και είχα τη μανία από πιτσιρίκος. Καταρχήν με τον πατέρα μου βγάλει τα μάξια από μέσα από τον καέρας, του σχολεμένου. Και το έκανε στούντιο. Και το έκανα προβάτικο. Και εκεί μέσα έκανα και τα πρώτα μου τέλος. Δηλαδή στείλαμε μικρόφωνο, μαθαίναμε να στείλουμε. Είχαμε ένα τετρακάναλο κασέτας τότε που έφερε ένας φιλαράκος που ήταν λίγο πιο φορτωμένος. Και αρχίσαμε να μαθαίνουμε να είμαστε νοικοκυρέοι στα 4 κανάλια. Ναι, άρα, όταν είσαι νοικοκύρης στα 4 κανάλια, στα 24. Θυμάμαι λοιπόν μια συναυλία η οποία μας έχουν στήσει ένα νεκροταφείο ολόκληρο. Κυριολεκτικά ένα νεκροταφείο ολόκληρο και είναι ακριβώς στρατηγού Καλάρη και Αχαρνών. Μεγάλος κινηματογράφος. Έχουμε πάει σε αυτόνα, μας έχουν κλειστεί τα πάντα, μας έχουν στήσει και ο κόσμος μπαίνει μέσα με το που βλέπει όλο αυτό να βγαίνει ο Μάκης από τάφο μέσα, με το μικρόφωνο του μέσα στον τάφο και να βγαίνει ο Μάκης μέσα από τον τάφο, να ανάβουν αγάλματα, να βγαίνουν σταυροί, να κάνουν καπνοί, κακό ιστορίες, γιατί είμαστε και επίσης ένα συγκρότημα το οποίο είχε δικά του φωτιστικά, είχε δικές του εκρήξεις, μόνο μηχανήματα δεν είχαμε ήχου και παίρναμε τον Dario Sound, το οποίο τον έκανε και αυτός. Ναι, παίρναμε αυτόν, τέλος πάντων, και έσπασε τον κινηματογράφο όλο, παιδιά. Τελειώσαμε εκεί οικονομικά. Τι να σου πω τώρα, ότι έριξαν μια τρίφυλλη πόρτα η οποία ήταν 11 μέτρα πλάτος. Δηλαδή, κάνανε τρομερές βανδαλισμούς, ρίξανε σειρές. Τώρα μιλάμε για 13-14 μέτρα κινηματογράφους και να τη ρίξουν τρεις σειρές από καθίσματα, τα ποδοπατήσουν. Δεν έμεινε κολυμπηθρόξυλο. Δηλαδή, ο άνθρωπος τράβαγε τα μαλλιά του, μπήκε στη μέση η εταιρεία για να μην φωνάξει αστυνομία. Τέλος πάντων, τα πληρώσαμε όλα και κάτσαμε κάτω οικονομικά. Η αντιμετώπιση ειδικά των παιδιών που είναι στην επαρχία είναι το κάτι άλλο. Εγώ το έχω δηλώσει επανειλημμένως
ότι οι συναυλίες στην επαρχία είναι άλλου επίπεδου και άλλη συγκινησιακή φόρτιση και από μεριά του κοινού και από το πώς το επιστρέφει. Δηλαδή, έχω ζήσει στιγμές έως και επικίνδυνες. Δηλαδή, στο Αγρίνιο μια φορά πέρανε ένα σπαθί πάνω από το κεφάλι. Τι είναι για μένα hard rock, heavy metal, rock, rock and roll? Είναι... Πώς με βλέπεις, είμαι 57 και ακόμα κάνω αντάβγη στα μαλλιά. Φυσικά και είναι τρόπο ζωής. Είναι φυσικά, είναι, όπως έλεγε ο Πάνος Ζαχύρογλου, τις κόβες μας να κόψεις, από κάτω λέει είναι rock. Δεν έχω κάνει κάτι άλλο, δεν έχω άλλα ακούσματα. Δηλαδή, ξυπνάω, κοιμάμαι με hard rock, rock. Δηλαδή, δεν μπορώ να πάω στα σκυλάδικα, παραδείγματος χάρη. Δεν κατηγορώ καμία μουσική όμως, έτσι. Αλλά είναι κάτι παραπάνω από τρόπο ζωής. Δηλαδή πρέπει να το σκεις στο αίμα σου λιγάκι. Δηλαδή, αν δεν είσαι χαζός με αυτό το πράγμα, ή μη τρελός, τρελός, δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορώ αλλιώς να το περιγράψω. Πιο κοντά στον Κώστα, πιο κοντά. Νομίζω είναι ότι το καλύτερο μου συνέβη, δηλαδή που επέλεξα αυτό τον τρόπο ζωής, το άκουσμα της μουσικής αυτής. Φυσικά όταν ήμασταν πιο μικροί ήταν τρόπο ζωής τελείως, τώρα μεγαλώσαμε λιγάκι, έχουμε αποτραβηχτεί κατά κάποιο τρόπο, αλλά παραμένουμε στα ίδια πλαίσια, δεν έχουμε αλλάξει. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν εκφράζεται με λόγια. Είναι συναίσθημα περισσότερο. Λοιπόν, τι είναι για μένα λοιπόν το ροκ, έτσι? Είναι αυτό το μαγαζί που καθόμαστε αυτή τη στιγμή και πίνουμε τρεις μπύρες και συζητάμε. Αυτή η μουσική που ακούγεται στα αυτιά μου, η επίπλωση αυτού του μαγαζιού, το ότι έβαλα κι εγώ ένα λιθαράκι όπως και τα παιδιά, βάλαμε όλοι ένα λιθαράκι σε αυτή την πόλη για να υπάρξει αυτό το μαγαζί αυτή τη στιγμή που καθόμαστε εδώ. Και όχι μόνο αυτό το μαγαζί. Το οποίο υπάρχουν... δεν υπήρχαν. Φυσικά δεν υπήρχαν αυτά τα μαγαζιά. Υπήρχαν μόνο κλαρίνα και μπουζούκια. Δεν είναι κακό ούτε το κλαρίνο ούτε το μπουζούκι. Αλλά για μας η καρδιά μας και η ψυχή μας ήταν αλλού. Δεν ήταν ούτε στα κλαρίνα, ούτε στα μπουζούκια. Τι να κάνουμε δηλαδή. Και είμαι ευχαριστημένος, και αυτό είναι το ροκ για μένα. Το ροκ για μένα είναι αυτό το μαγαζί που κάθομαι αυτή τη στιγμή και πίνουμε μια μπύρα και λέμε αυτά που λέμε. Παλιότερα δεν υπήρχε, όχι μόνο αυτό το μαγαζί, και άλλα εδώ γύρω, στα Λαδάδικα, για όσους ξέρουν. Αυτά. Κάποιοι λοιπόν αποφάσισαν ότι αυτό πρέπει να σταματήσει και ότι για να υπάρξει σκηνή θα πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες. Και οι κανόνες θα πει χρηματισμός, για να τα λέω πιο γρήγορα. Εγώ δεν ήθελα να παίξω το παιχνίδι και δεν θα το παίξω. Καταλαβαίνω ότι αρχίζω και όλα αυτά τα συγκροτήματα αρχίζουμε και πέφτουμε σε προβολή. Υπολοιπόμαστε σε προβολή. Ξέρω ότι τα νέα παιδιά αναγκαστικά θα παίξουν αυτό το παιχνίδι. Είναι μονόδρομος. Είναι μονόδρομος, δυστυχώς. Έτσι όπως έχουν συμβάσει πάνω στις συνθήκες, είναι μονόδρομος. Αλλά πάντα υπάρχει και αντίδραση. Στα νέα παιδιά, ξέρεις τι θα έλεγα. Τώρα μου πεις, τι τις θες τις συμβουλές. Αλλά τους έλεγα να ασχοληθούν με την τέχνη και όχι με την αγοραπολισία. Ίσως σώσουν κάτι του εαυτού τους. Come to sell, building up his wall.
πριν το τέλος του δεύτερου μέρους του αφιερώματος στην πρώτο μετάλλ εποχή για τα ελληνικά δεδομένα, θα ακολουθήσει και το τρίτο μέρος που λόγω τηλεοπτικού χρόνου κάποια αποσπάσματα τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε αυτό δεν μπόρεσαν να μπουν στο πρώτο και δεύτερο. Το τρίτο μέρος όμως που θα βγει στον αέρα μόνο από το κανάλι του Μεταλλουργείου στο YouTube, και το λέω αυτό γιατί η σημερινή εκπομπή είναι η τελευταία από ένα κύκλο 22 επεισοδίων. Ένας κύκλος κλείνει για να ανοίξει ένας καινούργιος και αυτό είναι μια υπόσχεση ότι θα τα ξαναπούμε τηλεοπτικά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς στην οικογένεια του HiTV για την ελευθερία λόγου και θεματικής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συντελεστές που από το πρώτο επεισόδιο της Μεταλλικής Αντιγνώσης στήριξαν αυτή την προσπάθεια του μεταλλουργείου Metal Web Radio Webzine και φυσικά σε όλους και όλες εσάς που αγκαλιάσατε αυτή την προσπάθεια. Πάμε να δούμε τι κληρώνουμε από σήμερα μέχρι και το Σάββατο 30 Μαρτίου. Την προηγούμενη Τρίτη δεν κάναμε κλήρωση, έχουμε λοιπόν κάποια δώρα τα οποία έχουν συσσωρευτεί και πρέπει να δοθούν. Ξεκινάμε με δύο CD που μας προσφέρει το Metal Throne στο Εγάλεο, Destination Rising Up, και από το χώρο του Black Metal ένα split CD, το Unholy Devastating Trinity, των Sad και Whore. Περνάμε στην Sirens Records, Crash Kingdom of the Kings, Inutero Cannibalismo, Butcher While Others Obey και το single του Metallica, Turn the Page. Πάμε στο φίλο μας, το Σταμάτη Τσαντέ. Ξεκινάμε με τα CD που προσφέρει από την εκπομπή Speed of Sound κάθε Κυριακή 4:30 το μεσημέρι στο μεταλλουργείο Metal Web Radio, Arctic Flame, Guardian at the Gate, Power Word στο Human Parasite, Wolfpack, Nature Strikes Back και Dee Snider, Sick Motherfuckers Live in the USA, live album του Dee Snider, σε CD. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα με τις προσφορές του Σταμάτη Τσαντέ για να πάμε στους Rastorm. Οι Rastorm από το Ηνωμένο Βασίλειο, από το χώρο του Doom Metal, προσφέρουν δύο άλμπουμ, το Raised to the Ground σε βινήλιο, και συνεχίζουμε μετά αυτό το μικρό διάλειμμα πάλι με το Σταμάτη. Millennium, A New World, Vatican, March of the Kings, Last Society, Brain Dead. Όλα αυτά τα διεκδικείτε μέσω του email μεταλλική αντιγνώση papaki@gmail.com από σήμερα μέχρι και το Σάββατο 30 Μαρτίου. Αδέρφια X-Metal, ανεξαρτήτως φίλου και φιλής, αισιοδοξία, δύναμη, μείνετε heavy metal, όχι γιατί το λέμε εμείς, αλλά γιατί αυτό επιτάσσει ο νου σας, μα κυρίως η ψυχή σας. Συνμεταλλάδες, συνμεταλλούδες, έρωστε. Δεν έβρισες, παιδί. Πες, εσύ τα εξήγησες. Μα δεν υπάρχει. Να μην έχω κλείσει, δεν υπάρχει κανένα. Όχι, νομίζω ότι το καλύτερο από πλευράς κόσμου και αντίδρασης και παλμού... Συμμετοχής. Ναι, ναι. Νομίζω το καλύτερο ήταν εκείνο που είχαμε κάνει... Πότε ήταν, τι ήταν, 80. Στο Club 22. Φλέμις, με τους Μάστερς. Το συγκρότημα και του Σίμους. Σίμους, ναι, μπράβο, Σίμους της Απόρτ, ναι, μπράβο. Μάστερ, δεν είχαν γίνει Έλληνα ακόμα, ήταν ακόμα σπάνσα, δεν είχαν βάλει όνομα, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το καλύτερο από ποια άποψη, ότι το Club 22 ήταν ιερός χώρος, έτσι, τεράστιος χώρος. Εσκινάρα, μεγάλο. Είχα το παίξει κι εσείς.
Ναι, μαζί με εμάς. Ήταν το καλύτερο γιατί ήταν 14 Φλεβάρι του 84, πρέπει να θυμάμαι καλά, ή του 83-84. Και απ' έξω το πάρκο είχε 25 πόντους χιόνι. Μιλάμε για κρύο και ήταν τίγκα ο χώρος, ήταν με τίγκα τίγκα ο χώρος. Δύο εβδομάδες και έσπασα. Και έσπασα μια κιθάρα, είχαμε φτιάξει με τον Βαγγέλη τον Καρμάκη, τότε δουλεύω στον Καρμάκη, είχαμε φτιάξει μια στατοκάστερ της πλάκας, το οποίο την έβγαλα για ένα κομμάτι για να τη σπάσω. Ήταν σκισμένο το σκάφος και λέμε εντάξει, θα το σπάσω εύκολα. Έλα το κουμπί μαλάκες, βάλαμε πίγκαρτα πάνω και δεν ξέρω κόλλα για το πίγκαρτα τίποτα. Για να την κόψω δύο κομμάτια, κάτι τα καταφέραμε. Πήγε ο κόσμος απάνω να την πάρει. Ήταν ναι, σαν παλμό ήταν το καλύτερο. Ηχητικά και παικτικά όμως, νομίζω το καλύτερο live που έχω δώσει με χέρι με τα μπάντα ήταν όταν παίξαμε η Θάνατος στη Θεσσαλονίκη το πρώτο live στον Ελίσποντο. Ο κόσμος πλέον παίρνει αυτό που θέλει από γκρουπ που είναι πιο επαγγελματικά στημένα, που δουλεύει χορογραφημένα, δουλεύει με υποστήριξη, έχει ένα τμήμα marketing από πίσω το υποστηρίζει. Εμείς δεν είχαμε τίποτα. Και για, μιλάω και για τους πέντε, έτσι, και για τους πέντε. Είχαμε μαγιά, φίλε. Είχαμε μαγιά, που αυτή η μαγιά δεν υπάρχει, φίλε. Δεν υπάρχει. Υπάρχει, πάρε τόσα και γράψε μας ένα άρθρο και κάνε μας ένα εξώφυλλο. Και κάνε μας μάγκες. Εμείς ήμασταν μάγκες, δεν μας έκανε κανένας. Όλα τα συγκροτήματα εκείνης της γενιάς, που σίγουρα υπάρχουν και άλλα, τα οποία για πολλούς λόγους δεν θα μπορούσαμε να έχουμε μαζί μας απόψε. Και εκεί οφείλεται, σε αυτούς τους λόγους, όπως δεν μπορώ να πω, οφείλεται η απουσία κάποιων. Πρέπει να κάνω μια παρένθεση και να σου πω εδώ σε αυτό που λες, σε αυτό που είπε ο Γιώργος πριν. Για τους ανθρώπους που ξεκίνησαν με τις καλύτερες προϋποθέσεις, δεκαετία του 80, τέλη του 70 κτλ. Και οι οποίοι για πολλούς λόγους, οικονομικούς, κοινωνικούς, αν θέλεις, οικογενειακούς κτλ., δεν τα κατάφεραν και χάθηκαν. Ακριβώς. Έμειναν, το αποτύπωμά τους έχει μείνει σε λίγους ανθρώπους, όπως είναι ο Γιώργος, όπως είναι τα παιδιά εδώ. Εμείς τους μνημονεύουμε όμως, οφείλουμε. Πάντα θα είναι. Εμείς εδώ που μιλάμε αυτή τη στιγμή, που έχουν το προνόμιο που μας έδωσε εσύ να μιλάμε εδώ σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Καταρχήν αυτό που κάνουμε δεν είναι εδώ γιατί είμαστε, θέλουμε να αποδείξουμε ότι είμαστε οι προπάτορες. Τα ξέρουμε όλα. Είμαστε, έχουμε ένα είδος βαθιάς γνώσης και φιλοσοφίας γύρω από το metal κτλ. Στην πορεία υπάρχουν πάντες που είναι καλύτερες από εμάς, τουλάχιστον σε μια φορά, πρόσφατα. Αλλά η εποχή στην οποία αναδείχθηκαν και το είδος ή το ιδίωμα στο οποίο αναδείχθηκαν είναι μια άλλη ιστορία. Ναι. Εγώ απλά θέλω να ολοκληρώσω αυτό που ξεκίνησα και να πω ότι όλα αυτά τα συγκροτήματα παρέα με εσάς έγραψαν μια ιστορία και συνεχίζουν να την γράφουν. Και κάποιες φορές, ξέρεις, και γίνεται αυτό η διπλή εκπομπή, γιατί η μνήμη κρύβει ιστορία και η ιστορία πρέπει να μνημονεύεται.